I don't think the foundation was coming from interesting in. Κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσει η σημερινή μας εκδήλωση, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς επίσης και στη μνήμη των ηρώων στρατιωτών μας, αλλά και των πολιτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 44ήμερου πολέμου στα Αρτσάχ και από τις συνεχιζόμενες αζερικές προκλήσεις μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το 1915 η Τουρκία διέπραξε την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα κατά του αρμενικού λαού, με θύματα πάνω από 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους. Γεγονός το οποίο έμεινε να αλλάξει ριζικά την ιστορία του έθνους μας. Η γενοκτονία των Αρμενίων ήταν ένα συστηματικά οργανωμένο σχέδιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με έναν πάρα πολύ ξεκάθαρο σκοπό: τον αφανισμό του αρμενικού έθνους από προσώπου γης. Οι αποτρόπαιες πρακτικές που ακολουθήθηκαν είναι ευρέως γνωστές. Από τον βίαιο εξισλαμισμό και εκτοπισμό Αρμενίων μέχρι και αιματηρές σφαγές, καραβάνια θανάτου, εκτελέσεις και εν τέλει πλήρη καταστροφή κάθε στοιχείο αρμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τις επικαλές μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για να πετύχουν το σκοπό τους, σώζονται χιλιάδες έγγραφα στα αρχεία πολλών κρατών. Υπάρχουν επίσης και επιβεβαιωμένες μαρτυρίες επιζώντων και ξένων αυτοκτών μαρτύρων. Οι αποδείξεις αυτές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ούτε για τις πρακτικές που ακολούθησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι, αλλά ούτε για το συστηματικό και μεθοδικό χαρακτήρα που είχαν αυτές. Στον θλιβερό απολογισμό των 1,5 εκατομμυρίων αθώων Αρμενίων θυμάτων, έρχεται να προσθεθεί και ο βίαιος εκτοπισμός όσων κατάφεραν να επιβιώσουν και η μόνιμη κατάσταση αυτών σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Η διασπορά, σαν συνέπεια του εθνικού μας περιζωμού το 1915, αποτελεί έναν ακόμα κίνδυνο για τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας.
καθώς μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια λευκή γενοκτονία. Ένας αργός θάνατος ενός λαού, ενός έθνους ολόκληρου, αν αυτός δεν καταφέρει να διατηρήσει τα στοιχεία εκείνα που τον συνδέουν με τη φυσική του πατρίδα και τις εθνικές του ρίζες. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι Αρμένοι της Ελλάδας είμαστε ευγνώμονες, γιατί η χώρα αυτή, σε καιρούς δύσκολους, αγκάλιασε τους προγόνους μας μαζί με τα δικά της παιδιά που υπέφεραν από τον ίδιο βάρβαρο εχθρό. Δυστυχώς, για αυτό το πολλαπλά αποδεδειγμένο έγκλημα, η Τουρκία δεν υπέστη ποτέ κυρώσεις. Και το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, αλλά και των Ασσυρίων. Η μέχρι και σήμερα τιμωρησία των Τούρκων συνεχίζει να έχει επιπτώσεις και στην πιο σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εισβολή στην Κύπρο, τη Συρία, αλλά φυσικά και τον 44ήμερο πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ ή αλλιώς Αρτσάχ, όπως άλλωστε είναι και το πραγματικό του όνομα, όπου το Αζερβαϊτζάν με τη σύμπραξη και την αμέριστη συμπαράσταση της Τουρκίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της δημοκρατίας του Αρτσάχ. Κυρίες και κύριοι, η φράση «τα εγκλήματα του παρελθόντος που παραμένουν ατιμόρυτα τείνουν να επαναλαμβάνονται» δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Το όραμα του παντουρκισμού, που προσπάθησαν επιτυχώς στις αρχές του 20ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία να πραγματοποιήσει, διαπράττοντας τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των Ασσυρίων, καθώς και οι αιμοσταγείς μέθοδοι εθνοκάθαρσης έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Τώρα πλέον η Τουρκία έχει στενό συνεργάτη το κράτος του Αζερβαϊτζάν. Ο 44ήμερος πόλεμος το Σεπτέμβριο του 2020 είχε πολύ βαρύ τίμημα για το λαό μας. Χιλιάδες Αρμένοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ηρωικά προστατεύοντας την πατρίδα τους. Χιλιάδες κόσμος εκτοπίστηκε με βία από τα σπίτια του, ενώ οι εκκλησίες και μνημεία που αποτελούν ορόσημα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καταστρέφονται καθημερινά από Αζέρους και Τούρκους στρατιώτες. Και ενώ οι πληγές του αρμενικού λαού είναι ακόμα νοπές από αυτόν τον πόλεμο, το Αζερβαϊτζάν συνεχίζει τις προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αρτσάχ, αλλά και στις συνοριακές γραμμές της δημοκρατίας της Αρμενίας, με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό από δίθεν Αζέρους ακτιβιστές του διαδρόμου του Λατσίν, που αποτελεί τον μόνο διάβλο επικοινωνίας του Αρτσάχ με τη δημοκρατία της Αρμενίας και τον υπόλοιπο κόσμο, προκαλώντας έτσι μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση λόγω έλλειψης βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, φαρμάκων, φυσικού αερίου, αλλά και νοσοκομιακής περίθαλψης. Και ενώ ο αποκλεισμός του Αρτσάχ συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, για 133η ημέρα, η διεθνής κοινότητα συνεχίζει και παρακολουθεί αμέτωχη και βουβή. Όπως βουβή και αμέτωχη έμεινε και τα πρώτα χρόνια μετά από τη γενοκτονία του έθνους μας, ευνοώντας έτσι τις προσπάθειες των Τούρκων να αποκρύψουν το στιγμό αυτό έγκλημα. Είναι θλιβερό να διαπιστώνει κανείς ότι ο πολιτισμός μας ακόμα και σήμερα παραμένει τόσο κύβλητος. Οι έννοιες της ηθικής και της δικαιοσύνης υπάρχουν για να κοσμούν επίσημα έγγραφα και για να καταπατώνται από πολιτικά συμφέροντα και σκοπιμότητες των ισχυρών, χωρίς να μετουσιώνονται σε πράξεις όταν αυτές είναι αναγκαίες. Το γεγονός αυτό, μαζί με τους κρατικούς μηχανισμούς των συνειδητών αρνητών, δημιουργούν ένα συνδυασμό που διαχρονικά προωθεί την παραποίηση και την απόκρυψη της ιστορικής αλήθειας, οδηγώντας μας στη λύθη. Σε αυτόν τον κόσμο όμως, εμείς οι Αρμένοι έχουμε διαλέξει τον δρόμο του αγώνα. 10 εκατομμύρια και πλέον Αρμένοι από τη Δημοκρατία της Αρμενίας, το Αρτσάχ, αλλά και εκεί που χτυπάει η καρδιά του αρμενικού έθνους, στη Διασπορά, αγωνιζόμαστε καθημερινά με σκοπό να αναδειχθεί η αλήθεια. Και αυτή δεν είναι άλλη από ότι η γενοκτονία των Αρμενίων ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης. Και όχι. Τα 1,5 εκατομμύριο θύματα αυτού δεν ήταν παράπλευρες απώλειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ισχυρίζεται μέχρι και σήμερα η τουρκική ηγεσία. Την καθολική αναγνώριση γενοκτονιών, εθνοκαθάρσεων, βίων διωγμών και σφαγών, καθώς και η τιμωρία των θητών αυτών των πράξεων, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον. Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν τα κράτη του Αζερβαϊτζάν και της Τουρκίας, στην de facto ανεξάρτητη δημοκρατία του Αρτσάχ, αλλά και η τωρινή κατάσταση στην οποία αυτή βρίσκεται, αποτελούν προϊόντα της ατιμωρησίας αυτών των δύο κρατών για τα εγκλήματα του παρελθόντος
αλλά και αυτά που συνεχίζουν να διαπράττουν μέχρι και σήμερα. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι ο δίκαιος αγώνας του λαού μας, αλλά και όσων στάθηκαν, στέκονται και θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό μας, αργά ή γρήγορα θα αφυπνίσει συνειδήσεις και θα οδηγήσει την ίδια την ιστορία στην διόρθωση των πλαστογραφημένων σελίδων της. Ούτως ώστε γεγονότα όπως αυτά του 1915, αλλά και οι βαρβαρότητες που συμβαίνουν μέχρι και σήμερα στο Αρτσάχ, να αποτελούν στο μέλλον ιστορικό παρελθόν και όχι πολιτικό παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λόγω της πρόσφατης διάλυσης της Βουλής ενώπιση των εκλογών, στη σημερινή μας εκδήλωση δεν υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση από τη Βουλή των Ελλήνων. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελος Συρίγος. Πανουσιολογιότατε, Μητροπολίτη εκπρόσωπε της Αρμενικής Εκκλησίας, Σεβασμιότατε, Μητροπολίτη εκπρόσωπε της Αρμενικής Εκκλησίας, Πανουσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Έξαρχε, κύριε Πάστορα, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου Αθηναίων, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι πρέσβεις, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Σήμερα βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τιμούμε τη μνήμη 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο μιας γενοκτονικής εκστρατείας από τους νεότουρκους στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα για να μην τα ξαναζήσουμε. Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ, γενοκτονία νοείται οποιαδήποτε πράξη που ενεργείται με πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Δεν είναι μαζική δολοφονία, είναι η πρόθεση εξοντώσεως μιας ολόκληρης ομάδας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο άρθρο 5 ξεχωρίζει τη γενοκτονία από τα λοιπά εγκλήματα στα οποία έχει αρμοδιότητα, κατατάσσοντάς την σε ξεχωριστή κατηγορία. Μία κατηγορία είναι τα εγκλήματα πολέμου. Δεύτερη, πιο βαριά, είναι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η γενοκτονία είναι η κορονίδα των εγκλημάτων που καταδικάζονται. Αυτή η διαφοροποίηση δείχνει και τη σημαντική διαφορά μεταξύ της γενοκτονίας και των λοιπών εγκλημάτων. Το ελληνικό κράτος έχει αναγνωρίσει από το 1996 τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι η αναγνώριση έγινε 2 χρόνια πριν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, το 1998. Και 8 χρόνια πριν την αναγνώριση του ολοκαυτώματος των Εβραίων το 2004, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 2004. Κυρίες και κύριοι, ήμουνα στο Ερεβάν πριν από μερικούς μήνες το Δεκέμβριο και εκεί είδα το αυτονόητο ότι Έλληνες και Αρμένοι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία και πολλές παραδόσεις, διότι ζήσαμε μαζί δίπλα-δίπλα επί αιώνες. Η συμβίωση αυτή διεκόπη τη δεκαετία του 1910, απότομα. Ως τότε, επί αιώνες ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Σήμερα έχει προχωρήσει πολύ η παγκόσμια έρευνα, κυρίως μέσω αρχείων από κορυφαίους ακαδημαϊκούς, για την τουρκική πολιτική εκείνης της περίοδου εις βάρος των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα όσα αποκαλύπτονται αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχαν απλώς κάτι ιδιαίτερα άγριο εκείνο το οποίο συνέβη μετά το 1913. Ήταν μια συστηματική γενοκτονία Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων. Επίσης, η γενοκτονία των Αρμενίων
δεν είναι ένα άλλο ανεξάρτητο κεφάλαιο προς όλα όσα συνέβησαν την ίδια εκείνη εποχή εις βάρος των άλλων χριστιανών της Αυτοκρατορίας περιλαμβανομένων και των Ελλήνων. Οι νεότουρκοι που κυβερνούσαν την Τουρκία το 13 αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τα δημογραφικά δεδομένα των Οθωμανικών εδαφών και να δημιουργήσουν ένα θρησκευτικά ομοιογενές κράτος. Πρέπει πλέον να πάψουμε να δίνουμε άλοθη στην Τουρκία για να αρνείται τα γεγονότα εκείνης της περίοδου που βρίσκοντας διάφορες προφάσεις. Τι μας λέει η Τουρκία? Για τους Αρμενίους μας λέει ότι τους γενοκτόνησαν, τους έσπαξαν, διότι δήθεν εξεγέρθησαν κατά της Αυτοκρατορίας και βοηθούσαν τους Ρώσους. Για τους Έλληνες του Πόντου τους εξανδραπόδησαν και τους γενοκτόνησαν, διότι δήθεν πήγαν με το Ρωσικό στρατό. Για τους Έλληνες της Ιωνίας τους εξανδραπόδησαν και τους γενοκτόνησαν και τους έστειλαν στα μελέτα μπουρού και τους έδιωξαν από τα σπίτια τους, διότι η περιοχή τους ήταν δήθεν εμπόλεμη ζώνη. Μόνο εάν δούμε τα γεγονότα εκείνης της περίοδου ως σύνολο, καταρρύπτεται οποιαδήποτε δικαιολογία. Δεν γίνεται μέσα σε 10 χρόνια να χαθεί το 20% του πληθυσμού όλης της Ανατολίας και αυτή να είναι χριστιανή. Αυτή είναι η αλήθεια. Η γενοκτονία λοιπόν είναι μία και εξελίχθηκε σε διαφορετικές φάσεις κατά των Αρμενίων, κατά των Ελλήνων, κατά των Ασσυρίων. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Biden όταν υπέγραψε το διάταγμα της αναγνωρίσεως της γενοκτονίας των Αρμενίων, επιβεβαιώνουμε την ιστορία. Το κάνουμε αυτό όχι για να κατηγορούμε, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, θα ήθελα να προσκαλέσω τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Γιώργο Πατούλη, για να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, αγαπητοί δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας Αρμένοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση δέχτηκα την τιμητική πρόσκληση να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση. Η σκέψη μας σήμερα είναι στην 24η Απριλίου του 1915, όταν οι Οθωμανοί εξαπέλυσαν τα τάγματα σφαγής και τις δημιουργίες θανάτου κατά των Αρμενίων. Ένα ιστορικό έγκλημα που ακόμα και σήμερα παραμένει ατιμόρυτο, αλλά και αιώνια ντροπή για αυτούς που το διέπραξαν. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, υπέτη της γενοκτονίας των Αρμενίων. Αυτή που λίγα χρόνια μετά επιδόθηκαν στην ανελαιή σφαγή των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου και της Μικράς Ασίας, επιδιώκουν να παίξουν το ρόλο του δήθεν ισορροπιστή της παγκόσμιας τάξης και ειρήνης. Ενώ στην πραγματικότητα συμβάλλουν στην περαιτέρω κλιμάκωση των παθών με απότερο στόχο να αναβιώσουν τα μεγαλεπίβολα σχέδιά τους για τη βίαιη επικράτηση στην περιοχή, καταπατώντας ξανά κάθε έννοια διεθνού δικαίου και επιβεβαιωμένη την εξαρτησία και την εθνική κυριαρχία μας. Σε αυτή τη δυστοπική ιστορική συγκυρία αποτελεί ελάχιστο καθήκον της διεθνούς κοινότητας η καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, προκειμένου να λάμψει επιτέλους η ιστορική αλήθεια, να έρθει στο φως κάθε πτυχή αυτού του ιδευθούς εγκλήματος και να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια φρίκη. Πρέπει όμως να καταλάβουν όλοι.
ιδίως όσοι επιβουλεύονται την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα της πατρίδας μας, αλλά και των αδερφών μας εθνών, ότι όπως τότε, έτσι και σήμερα, έτσι και πάντα, θα πράξουμε στο ακέραιο το ιστορικό μας καθήκον και θα κρατήσουμε με κάθε θυσία αναμένη τη δάδα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Πρώτη στο λοιπόν χρέος των λαών μας και του λαού μας και των νέων ειδικότερα είναι να διαφυλάξει την ιστορική μνήμη έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει οδηγό στη δίνη των παγκόσμιων αλλαγών. Όπως ακριβώς ο άνθρωπος δίχως μνήμη δεν μπορεί να πορευθεί στη ζωή, έτσι και οι λαοί χωρίς ιστορική γνώση δεν επιμένουν. Η μνήμη πονάει, αλλά και ψυχώνει, αναζωογονεί. Είναι το έδαφος στο οποίο φύονται τα όνειρα. Υποκλινόμαστε σε όσους με σθένος αγωνίστηκαν, παρέμειναν πιστοί, ακλόνητοι στα ειδονικά και τις αρχές της φυλής μας. Εκδηλώσεις όπως σημερινή αποτελούν την ιστορική ηθική μας υποχρέωση να τιμήσουμε όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη τους αγώνες και τις θυσίες. Αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη έναντι στις απερθούσες και κυρίως στις απερχόμενες γενναίες των Ελλήνων. Σήμερα εμείς, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα όσων μαρτύρησαν, δεν ζητάμε δίκηση. Ζητούμε δικαίωση των προγόνων μας. Είμαστε μια δύναμη μνήμης, γνώσης, αλληλεγγύης και δημοκρατίας. Κανείς δεν ξεχνά τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνιέται. Εμείς, οι απόγονοι των γενοκτηθέντων, σαν ελάχιστο φόρο τιμής, υποσχόμαστε να μην ξεχάσουμε ποτέ τη γενοκτονία και να αγωνιζόμαστε για την διεθνή αναγνώρισή της. Αυτή είναι άλλωστε η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε στη μνήμη των μαρτυρικών μας προγόνων. Σας ευχαριστώ. Το χαιρετισμό εκ μέρους του πρέσβη της Δημοκρατίας Αρμενίας στην Ελλάδα, κ. Τικράν Μακρυτσιάν, θα απευθύνει εκπρόσωπος της Πρεσβείας, κ. Άννα Μακρυτσιάν. Հայաստանում Հայաստան Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նորի գերազանցություն Տիգրան Մկրտչյանի ուղերձը մեծ եղելին տարելիցի կապակցությանը։ 20-րդ դարասկզբի մեծ ողբերգությունից 108 տարի անց հայերս և ողջ առաջադեմ մարդկությունն այսօր խնկարկում է ցեղասպանության սրբատաստված նահանգներին։ Հիշատակի այսօրը հատկապես հատուկ խորհուրդ ունի այստեղ, բարեկամ մի երկրում, որի հայկական գաղթաճախի նիստվար հատված ձևավորվել է ցեղասպանությունից փրկվածների, մեկ այլ մասն է ցեղասպան քաղաքականության շարունակությունը հանդիսացող փոքրասիական աղետի հետևանքով։ Երկիր, ուր հայերը գտան ապահով ապաստան ոչ միայն ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից, այլև փրկություն իրենց ինքնության, մշակույթի և դավանանքի դեմ ուղղված ցեղասպան գործողություններից։ Անհրանալի երախտիքը այս, ինչպես նաև մեր ճակատագրի ծանր մյուս դրվակներում զորակցության և սատարումի առուտով, այսօր հայ հունական ամուր բարեկամության հիմքում են։ Աղետի օրերին հայերիս մեկնած օգնության ձեռքն էր, որ դարձավ փրկովակ, հնարավոր դարձնելով ազգային վերածնունդը, ըստ էության ձախողելով ցեղասպանությունը ծրագրողների և իրագործողների նպատակադրումը։ Չնայած դրան, ցեղասպանության հիշողությունը շարունակում է մեր հավաքական ինքնագիտակցության չսպիացող վերքը մնալ։ Նախայն պատճառով, որ չի արժանացել արդարացի գնահատականի և զղջումի, բայց նաև այն պատճառով, որ շարունակում է հայերիս և մարդկության դեմ նորանոր հանցանքների հիմք հանդիսանալ։ Ամեն տարի մենք բարձրաձայնում ենք այս խնդիրը։ Իրականում ժխտողականության շարունակությունը իր ավելի է մեծացնում մեր ցավը։ Ավելին, մեր օրերում Թուրքիայում և Ադրբեջանում ականատես ենք լինում ցեղասպանությունը գործած հանցագործների մեծանման, հերոսացման, ինչը ցեղով ողբալգությունից շուրջ մեկ դար և մեկ տասնամյակ անց ահազանգ է, որ այսօր էլ հայերս վտանգված ենք մեր բնորանում։
Զղտողականության շարունակականությունը մեծացնում է ցեղասպանության վերքնության հավանականությունը։ Անպատժելիության մթնոլորտն է հենց հանգեցնում ցեղասպան քաղաքականության շարունակականությանը, դրա արդարացման համար տարատեսակ պատրվակներ հորինելու, ինչպես նաև գործած հանցանքը ամբողջ աշխարհի աչքերին նայելով հերքելու, իսկ հանցագործությունը կատարածների հայրենասիրության անվան տակ հերոսացնելու։ Հարգելի ներկաներ, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 120 000 մեկաբնակիցներ, այդ թվում 30 000 մանուկներ, պաշարված են իրենց հայրենիքում, զուրկ կեցության տարեկան պայմաններից։ Սննդի, դեղորայքի, որակյալ բուժսպասարկման, էներգիայի սողությունը միակ զրկանքները չեն, որ այսօր կրում են Արցախում մեր հայրենակիցները։ Ադրբեջանական զինված ուժերի պարբերական ցուցադրակները, որոնք ուղեկցվում են այդ երկրի ամենաբարձր ղեկավարության կողմից հայատյաց ռետորաբանությամբ, ուղղված են արցախցիներին աղավեկելու, ընդգրկելու միջոցով սեփական հողից բնակավայրից դուրս մղելու, հայկական հետքը, հայկական լեռնաշխարհի այս հարվածի ջնջելու։ Ճնշումներն ուղեկցվում են նաև պարբերական բնույթ կրող ռազմական ցուցադրակներով, ինչպես օրինակ մարտի 5-ի իրադարձությունները, որոնց զոհ դարձան արցախցի երիտասարդները։ Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության արդեն միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիսկ խշկան տարածքում Սյունիքի մարզում ադրբեջանական զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ Ղազանից տարբեր տեսակի զինատեսակներից կրակ էին բացել բանակցելու նպատակով իրենց մոտեցած հայ զինծառայողների ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվեցին 4 հայրենիներ, ունենք նաև վիրավորներ։ Տարածաշրջանում առկա լարվածությունը թոթափելու հայկական կողմի բոլոր փորձերը իդերեղ են դելնում, բախվելով օրեցօր ավելի ու ավելի անկաշկանդ դարձող հայատյացության քարոզին։ Ադրբեջանի նախագահն իր հրապարակային ելույթներում, հատկապես վերջին ելույթում, հրապարակը ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ծրագրված արվեստային փաստը, անհատուկ կերպով բացահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ներքին զտումների ենթարկելու իր մտադրությունը։ Տարածաշրջանում տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրներին կայուն տևական կարգավորում փնտրելու փոխարեն Ադրբեջանն այսօր ուժի և ուժի սպառնալիքի միջոցով փորձում է առաջ մղել իր առավելապաշտական նկատմունքները։ Հայկական կողմը բազմիցս ահանձնել է Ադրբեջանի կողմից վարվող այս քաղաքականության մասին միջազգային ակցիաներում, սակայն իրավիճակն կան գիտակցում, որ աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների հավատեքստում միջազգային իրավունքների և միջազգային զսպող մեխանիզմների ապագիները ամենևին էլ չի կարող մեր ինքնապաշտպանության երաշխիք հանդիսանալ։ Ուստի այս իմաստով թույլ տվեք կրկին ընդգծել, որ մեր ինքնության պաշտպանության, գոյության հարատևության ապահովման միակ գրավականը մեր և մեր բարեկամների ներուժի կատարյալ համախմբումը և թիրախային ուղղորդումը կարող է լինել, ինչի կարիքն այսօր Արցախն ու Հայաստանն են քանունում։ Շնորհակալություն։ Η ανατρεπτική και αδίστακτη ηγεσία της φθήνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα, μέσα στην απόγνωση της απώλειας της εξουσίας, έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο εθνικού ξεκαθαρίσματος, αρχίζοντας από τους Αρμένιους και συνεχίζοντας με τους Πόντιους και τους Ασσύριους, περισσότεροι από τους οποίους δολοφονήθηκαν, ενώ μερικές χιλιάδες κατόρθωσαν να διασωθούν καταφεύγοντας σε γειτονικές χώρες, κυνηγημένη και φοβισμένη. Οι Αρμένοι επέλεξαν την 24η Απριλίου για την ανάμνηση της γενοκτονίας, διότι τα ξημερώματα της ημέρας αυτής, το 1915, οι Τούρκοι συνέλαβαν την πολιτική, πνευματική και θρησκευτική ηγεσία των Αρμενίων στη Κωνσταντινούπολη. 225 Αρμένοι διανοούμενοι, πολιτικοί, κληρικοί, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, δάσκαλοι και δικηγόροι εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο λαός
έμεινε χωρίς ηγεσία και η εξόντωσή του έγινε μια εύκολη υπόθεση. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε με την απελευθέρωση της Ελλάδας. Η υψηλή πύλη εξέπεσε, παρήγμασε, αποδιοργανώθηκε. Το Οθωμανικό κράτος κατέρευσε από την διοικητική, πολιτική και κοινωνική διαφθορά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ιδρύθηκε το κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μονοεθνικό κράτος στη θέση της φθήνουσας πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό προχώρησε σε εθνικό ξεκαθάρισμα, προωθώντας τους σχεδιασμούς του παντουρανισμού. Τη σφαγή των προκρήτων της Κωνσταντινούπολης ακολούθησε η υποχρεωτική στρατολόγηση χιλιάδων νεαρών Αρμενίων από όλη τη Μικρά Ασία, που οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου τους εκτελούσαν αμέσως ή τους άφηναν να πεθάνουν από βασανιστήρια, κακουχίες, επιδημίες. Στη συνέχεια, η τουρκική κυβέρνηση συγκέντρωσε όλο τον αρμενικό λαό στις ερήμους της Συρίας και της Μεσοποταμίας, εκτοπίζοντάς τους από τις πατρογονικές τους εστίες. Γυναίκες, γέροι και μικρά παιδιά περιπλανήθηκαν για μήνες στην έρημο, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, και έχασαν τη ζωή τους σε μια βασανιστική πορεία θανάτου. Adolf Gerbeck'i geri çekeyim. Ama o Joğol Hasan Klin, Kutlu Türk Kulesi, çocuğum ocuk taneyi, Gmurten, Leramra Gmurten Kulü'nün varhanlarının yediği. Kongun yediği. Ama lezzetlerin kuran, 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 lehenle şaka. Hiçbir Αμό και αυτοί πάνε και γερτά τσοκλά χαναμπάλα ή ρεύρα που μπορούν να γίνουν τσουλί. Ασάν, εξήνεν, ασάν νερό μορτέτσι, ή ρεύρα που το είπα. Τα γε άλλο να ασάν γερτά. Μορτβάλνε. Με την ισάμα πράγμα να τα γερτά. Σαλέν μορτέτσι, σαλέν σε τσέ μορτέτσι. Ισπίσιν τσι μορτέτσι, τσι γερτά. Kanalan, Cumhurbaşkanı gelen bir kanalan, adım arzı gibi o kariyerin bir parçası, mazmur tatlı bir ana bazı. Şöyle yazmış bana. İnsan nerede sanırsınız? Ya ya. Bu şey mi? Şimdi de var, şimdi var kaleye gittim. Kulağımın renk var değil mi? Adım gelen ne? Ne var ne Dinar, Arzinero, Kayero, Kazanero. Aslında kesin. Ενάμιση εκατομμύριο Αρμένοι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Η Δυτική Αρμενία μετατράπηκε σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Όσοι επέζησαν, διασκοπίστηκαν σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας την αρμενική διασπορά. Το μέλλον ενός λαού
είναι η νέα γενιά του. Εμείς οι Αρμένοι της Ελλάδας είμαστε πολύ περήφανοι που η νεολαία μας αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους οργανισμούς της παροικίας μας και που συνεχίζει με ζήλο τον αγώνα των προηγούμενων γενεών. Με μεγάλη μου χαρά προσκαλώ τον εκπρόσωπο της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, κύριο Γερβάν Μαμικιάν, για να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Κυρίες και κύριοι, η αρμενική γενοκτονία αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας και μια συνεχής ανοιχτή πληγή για τους Αρμένους σε όλο τον κόσμο. Μια γενοκτονία που εκτός από 1,5 εκατομμύριο αθώα θύματα, τους προγόνους μας, στόχευε στην ολοκληρωτική διαγραφή του αρμενικού στοιχείου. Η Τουρκία προσπάθησε να μας μετατρέψει σε ένα ξεχασμένο στυλίθι κεφάλαιο της ιστορίας, σε ένα μουσιακό έκθεμα. Όμως απέτυχε. Φέτος συμπληρώνονται 108 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας. 108 χρόνια οι Αρμένοι ζουν μακριά από τα ιστορικά πατρογονικά εδάφη τους. Παρά αυτά, έχοντας εγκατασταθεί σε όλες τις γωνίες του κόσμου, ακόμα συνεχίζουν να διατηρούν την αρμενική τους ταυτότητα, την γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα. Η διασπορά είναι κινητήριος δύναμη για την πλέον ανεξάρτητη και δημοκρατική Αρμενία. Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει τα γεγονότα ως γενοκτονία. Προσπαθώντας να διαστρεβλώσει την ιστορική αλήθεια, τα παρουσιάζει ως απώλειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αποδείξεις, βέβαια, δεν αφήνουν χώρο για αμφισβήτηση. Απόδειξη αποτελεί άλλωστε και η σύγχρονη πολιτική εθνοκάθαρσης που η Τουρκία και το αδερφό κράτος της Αζερβαϊτζάν εφαρμόζουν εναντίον των Αρμενίων. Τα δύο κράτη είναι ολοφάνερο ότι δεν έχουν μετανοήσει για το ένοχο παρελθόν τους. Σήμερα, 108 χρόνια μετά, οι Αρμένοι βρίσκονται ξανά μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας γενοκτονίας. Το Αζερβαϊτζάν, με την βοήθεια της Τουρκίας, το Σεπτέμβριο του 2020 επιτέθηκε στην ανεξάρτητη δημοκρατία του Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Αρτσάχ, από αρχαιοτάτων χρόνων αρμενικό έδαφος, είναι η πατρίδα χιλιάδων Αρμενίων. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το Αζερβαϊτζάν έπραξε σειρά εγκλημάτων πολέμων και φρικαλαιότητες. Εκτέλεση αμάχων και αιχμαλώτων πολέμων, χρήση απαγορευμένων όπλων και βασανισμοί είναι μόνο κάποια από αυτά. Το Αζερβαϊτζάν δεν σταμάτησε εκεί. Επιτέθηκε και διατηρεί μέχρι και σήμερα υπό τον έλεγχό του εδάφη εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Αρμενίας. Ταυτόχρονα καταστρέφει οτιδήποτε μαρτυρεί το αρμενικό παρελθόν της περιοχής. Αποκορύφωμα της πολιτικής εθνοκάθαρσης που εφαρμόζει το Αζερβαϊτζάν με την καθοδήγηση της Τουρκίας είναι ο πλήρης αποκλεισμός των 120.000 Αρμενίων του Αρτσάχ για πάνω από 4 μήνες. Το Αρτσάχ βρίσκεται υπό πολιορκία. Τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης έχουν εξαντληθεί, ενώ το Αζερβαϊτζάν σαμποτάρει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Άρρωστοι δεν μπορούν να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και παιδιά δεν μπορούν να σμίξουν με τους γονείς τους. Η ανθρωπιστική κρίση είναι τεράστια. Το Αζερβαϊτζάν μέσω ενός υβριδικού πολέμου προσπαθεί να τρομοκρατήσει το λαό του Αρτσάχ και να τον διώξει από τα πατρογονικά εδάφη. Το 1915 η διεθνής κοινότητα έμεινε άβουλη και αμέτωχη προς τις γενοκτονικές πολιτικές της Τουρκίας. Η στάση αυτή τροφοδότησε την Τουρκία για νέες γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των Ασσυρίων. Το 1974 εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο, ενώ αυτή τη στιγμή επιτίθεται στους Κούρδους του Ιράκ και της Συρίας. Είναι φανερό ότι η ατιμωρησία για τη γενοκτονία του 1915 παρακίνησε την Τουρκία να συνεχίσει να εφαρμόζει απάνθρωπες και εγκληματικές πολιτικές. Σήμερα, η ίδια στάση παρατηρείται απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς του Αλίεφ. Παρά τα αμέτρητα γεγονότα καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων, κανόνων πολέμου και συνθήκων, η διεθνής κοινότητα παρέχει άσυλο στο Αζερβαϊτζάν. Για μια ακόμα φορά,
φαίνεται πως η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι κατώτερη από τα οικονομικά συμφέροντα και τις ενεργειακές συμφωνίες. Κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε την ιστορία για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η διεθνής κοινότητα έχει την ευκαιρία να αποτρέψει έναν νέο κύκλο αίματος, να αποτρέψει μια νέα γενοκτονία, να αποτρέψει ένα δικτατορικό καθεστώς να δρά ανεξέλεγκτα και ανελέητα. Εμείς, τα μέλη της αρμενικής νεολαίας Ελλάδος, δεν ξεχνάμε την ιστορία του λαού μας. Είμαστε οι συνεχιστές των αγώνων που έδωσαν οι ήρωες προγονείς μας, που δεν δίστασαν να θυσιαστούν για να διατηρηθεί η αρμενική ταυτότητα και ο πολιτισμός. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Καλούμε την Τουρκία να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια και να αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία. Απαιτούμε από το Αζερβαϊτζάν να αποτραβήξει τα στρατεύματά του από την Αρμενία και το Αρτσάχ και να επιστρέψει τα εδάφη που έχει καταλάβει στον νόμιμο δικαιούχο τους, τον αρμενικό λαό. Να σταματήσει οποιαδήποτε εθνική πολιτική εναντίον του φιλινικού λαού του Αρτσάχ. Θα είμαστε εδώ για όσο και αν χρειαστεί. Ο λαός μας θα ζήσει ειρηνικά και θα ευημερήσει σε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και ενωμένη Αρμενία. Ευχαριστώ. Προσκαλώ στο βήμα τον αγαπημένο ηθοποιό και υποψήφιο δήμαρχο στο Δήμο Χαλανδρίου, κύριο Χάρη Ρώμα, ο οποίος θα απαγγείλει το ποίημα «Ο Χορός». Το ποίημα είναι έργο του Αρμένιου ποιητή Σιαμαντό, ο οποίος υπήρξε ένα από τα αναρρύθμιτα θύματα της τουρκικής κυριολίας κατά τη γενοκτονία του 1915. Η μετάφραση είναι το Ινοαρμένιο λόγιο Αγκόπ Τζελαγιάν. Αυτό αποδεικνύει πως η τέχνη μπορεί μία λέξη όπως τη λέξη θηριωδία να την περιγράψει βαθιά και αληθινά. Ο χορός. Και πνίγοντας τα δάκρυά της στα γαλανά της μάτια πάνω σε ένα σταχτό τοπίο όπου σιγόσβηνε η αρμένικη ζωή, τούτα μας διηγήθηκε η Γερμανίδα αυτόπτης του τρόμου μας μάρτης. Αυτή την απίστευτη ιστορία που σας λέω, με αυτά τα μίληφτά μου ανθρώπινα μάτια από τον κολλασμένο θεκίτη στη σιγουριά του σπιτιού μου, τρίζοντας τα δόντια μου και έξαλλη από φρίκη, με αυτά τα μίληχτά μου ανθρώπινα μάτια την είδα. Ολάκερη είχε αποτεφρωθεί η πόλη του Μπαλδέζ. Τα πτώματα σωρός φτάναν τις δεντροκορφές και στα νερά, στις βρύσες, στα ριάκια, στο σοκάκι, ο ψήθυρος ξεσηκωμού του αίματός μας, που η εκδίκησή του ακόμη αχωμιλάει, να, αχωμιλάει τώρα στα αυτιά μου. Μη λυγίζετε περίτρομοι, σαν τα ανιστόρητα σας λυγηθώ. Και όλοι ας νιώσουν το έγκλημα του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Κάτω από τον ήλιο δύο ημερών, πάνω στο μονοπάτι του κινητηριού, την κακία του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του, κάθε καρδιά ας τη μάθει για τα καλά. Η αποχάλα μέρα ήταν Κυριακάδα πρωί, όταν στο δωμάτιό μου, από το απόγευμα μέχρι το χάραμα, σκυμμένη πάνω στην αγωνία μιας κοπέλας μαχαιρωμένης, έβρεχα με τα δάκρυά μου το θάνατό της. Ξάφνου, από μακριά, ένας χτινόδης όχλος, μαστιγώνοντας με μανία 20 νέες γυναίκες και λέγοντας τραγούδια πρόστιχα, σταμάτησε σε ένα κήπο. Εγώ, αφήνοντας την καημένη ετοιμοθάνατη στο στροσίδι της, πλησιάζω την μπαλκονόπορτα που χάσκε προς την κόλαση. Στον κήπο, ο μαύρος υφετός μαζεύτηκε ένα γύρο.
Ένας αγριάνθρωπος κράβγας εξάφρους της νιές. Πρέπει να χορέψετε. Πρέπει να χορέψετε στο ρυθμό του ταμπούρλου. Οι καμψικές άρχισαν να κορταλίζουν μανιασμένα πάνω στα σώματα των χαροταλωμένων γυναικών. Οι νιές, πιασμένες χέρι-χέρι, στήσαν κυκλικό χορό, ενώ τα μάτια τους σαν από πληγές δάκρυα στάζαν. Πόσο ζήλεψα τη διπλανή μου λαγωμένη, γιατί άκουσα μέσα στον ήσυχό της ρόγχο να καταργέται το σύμπαν η ομορφούλα, η δόλια αρμένησα και η κρινόλευκη ψυχή της σαν ορτίκι στα στέρια να φτεροκοπά. Εκείνη πέθανε. Εγώ παρέμεινα. Άδικα όμως όρθωσα τη γροθιά μου στο πλήθος. Πρέπει να χορέψετε, ούρλια ξεμελίσσα όχλος. Πρέπει να χορέψετε ώσπου να πεθάνετε όμορφες διαούρισες. Με στήθια ξέσκεπα πρέπει να χορέψετε σε εμάς, χαμογελώντας και χωρίς μουρμούρα. Για σας ούτε κούραση υπάρχει, ούτε ντροπή. Είστε σκλάβες και πρέπει να χορέψετε ολόγυμνες τσιτσίδι. Πρέπει να χορέψετε μέχρι θανάτου, φιλίδωνα και παθιασμένα. Τα μάτια μας διψάν να δούνε τις γραμμές. Μα και το θάνατό σας. Οι 20 ομορφωνιές κατάκοπες πέσανε κατά γης. Σηκωθείτε, ούρλια ξανσίωτα στα γυμνά τους ξύφη σαν όχεντρες. Μετά, ένας από δάφτους έφερε στον όχλο πετρέλαιο με ένα πιτόνι. Ανθρώπινη δικαιοσύνη, κατάμουτρα σε φτύνω και κατάδρεξαν τις γυναίκες με εκείνο το υγρό. Χορέψτε, φώναξαν ξανά, να ένα άλογο για σας που γη αλλά πια δεν έχει. Ύστερα, με ένα δαδί, βάλαν φωτιά στα σώματα τα γυμνωμένα και τα καρβουνιασμένα πτώματα από το χώρο στο θάνατο κυλήσαν. Πάνω στην τρομάρα σφάλισαν με πάταρο τα ξόφυλλα του παραμυθιού και πλησιάζοντας τη μοναχική μου πεθαμένη, τη ρώτησα πώς να ξέρεις τόσο τα μάτια μου, πώς να τα βγάλω, πες μου. Μας εκδήλωση και δικός ομιλητής είναι ο καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, κ. Σωτήρης Ρούσος, τον οποίο και προσκαλώ στο βήμα. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, εκπρόσωπε της ελληνικής κυβέρνησης, ξέρουμε κύριε Βουλευτές, ξέρουμε κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή, αλλά και μεγάλη συγκίνηση για μένα, να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μιλήσω για το θέμα της αρμενικής γενοκτονίας. Και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την τιμητική πρόσκληση που μου απέθυνε η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας για να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Η ιστορία, λέμε εμείς επιστήμονες, δεν επαναλαμβάνεται, αλλά η γνώση της μπορεί να μας δώσει διδάγματα και να μας βοηθήσει να αναλύσουμε καλύτερα το παρόν και να αντιληφθούμε έγκαιρα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο αγώνας για τη μνήμη δεν είναι μόνο αγώνας για την ύπαρξη ενός έθνους, αλλά κυρίως βασικό στήριγμα για τη μελλοντική πορεία του. Και αυτό οι Αρμένοι το γνωρίζουν καλά και έχουν αγωνιστεί σκληρά με ανίποτες θυσίες, όχι μόνο για τη διατήρηση της μνήμης, της γενοκτονίας, αλλά κυρίως, και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, για την αναγνώριση και την καθιέρωσή της ως κεντρικό στοιχείο της πανανθρώπινης μνήμης, αλλά και της πανανθρώπινης δικαιοσύνης.
Και η σημερινή ομιλία δεν θα αποτολμήσει βεβαίως να αναμετρηθεί με αυτόν τον άνθρωπο των Αρμενίων, αλλά θα προσπαθήσει να σταθεί σε τρία βασικά σημεία. Το πρώτο είναι η αναφορά στο παγκόσμιο πλαίσιο της 30ετούς γενοκτονίας, της γενοκτονίας των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1894 έως το 1924. Δεύτερον, στη θέση των χριστιανών και βεβαίως των Αρμενίων στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αιγύπτου Ανατολή και στις πολιτικές του Οθωμανικού κράτους και τις στρατηγικές αντίδρασης των χριστιανικών κοινοτήτων. Τέλος, θα προσπαθήσω να αναδείξω στοιχεία της ιστορικής αφήγησης που δεν μας βοηθούν μονάχα να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας, αλλά και να αντλήσουμε μαθήματα από το χθες για να κατανοήσουμε το σήμερα. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, έχουμε ίσως τη πιο σημαντική και εκτεταμένη διαδικασία παγκοσμιοποίησης που συνέβη στη ιστορία του πλανήτη μας. Ο κόσμος ήταν πια συνδεδεμένος με ένα πυκνό οικονομικό δίκτυο που διαμορφωνόταν από τους κανόνες που επέβαλαν οι αυτοκρατορίες των μεγάλων δυνάμεων. Η επέκταση του διεθνούς εμπορίου κατέστησε αναγκαία την παρουσία αυτοκρατορικής στρατιωτικής δύναμης για την διατήρηση της ειρήνης και την επιβολή των συμβάσεων. Για τους Βρετανούς, η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την υπεράσπιση των υπερπόδιων αγορών, των εμπορικών οδών και των σταθμών έκανε σαφές ότι τα σχέδια για τη διαφύλαξη της αυτοκρατορίας και τη διαφύλαξη των υπερπόδιων εμπορίου έγιναν αδιαχώριστα, ήταν ταυτόσιμα. Η Γαλλία και η Ρωσία ανταγωνίζονταν με την Βρετανία για την αποικιακή εδαφική επέκταση και το στρατηγικό έλεγχο των γραμμών επικοινωνίας και εφοδιασμού. Η Ρωσία προσπαθούσε να επεκταθεί νότια προς τη Μεσόγειο και την Περσία. Η Γαλλία είχε σημαντικά συμφέροντα στη Βόρεια Αφρική, τη Μεσόγειο, τη Δυτική Αφρική και την Ινδοκίνα. Ο βρυαλιστικός ανταγωνισμός οξύνθηκε με την άνοδο της Γερμανίας και της Ιαπωνίας ως φιλόδοξων νέων αυτοκρατορικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως δυναμικά ανεχόμενη κοινωνική δύναμη διαμόρφωσε τις πρώτες αυτοκρατορικές βάσεις με τον έλεγχο των Φιλιππίνων το 1899. Ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, η κρίση του Αγκαδίου το 1911 και η Βαλκανική πόλεμη αποτελούν σαν σοκιά σοβαρές ενδείξεις ρευστότητας και αμφισβήτησης του διεθνού συστήματος που είχαν συγκροτήσει μεγάλες δυνάμεις του 19ου αιώνα. Τα τέλη από την άλλη μεριά του 19ου αιώνα ήταν η χρυσή εποχή της χριστιανικής δημογραφίας στη Μέση Ανατολή. Από λιγότερο από το 7% του πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το 16ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα οι χριστιανοί έφτασαν το 20% στη Μικρά Ασία και την Εύφορη Μισέλινο, δηλαδή το σημερινό Ιράκ, και περίπου το 33% στην περιοχή της Μύζωνος Συρίας, δηλαδή Μικρά Ασία, Συρία και Παλαιστίνη. Ένας κατάλογος τραπεζιτών και τραπεζικών διευθυντών στην Κωνσταντινούπολη το 1912 δείχνει ότι το 30% ήταν Έλληνες, το 30% Αρμένοι, 20% Εβραίοι και κανένας μεταξύ αυτών Τούρκος. Το 1912 στο εσωτερικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κυριαρχούσαν οι χριστιανοί. Αν και οι μουσουλμάνοι αποτελούσαν περίπου το 80% του Οθωμανικού πληθυσμού, αποτελούσαν μόλις το 13% των τοπικών εμπόρων. Και επίσης, αρκετοί από αυτούς δεν ήταν τόσο σημαντικοί ώστε καν να καταγραφούν στους καταλόγους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την άλλη μεριά, οι χριστιανοί ήταν το 65% του καταγεγραμμένου ονομάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την άνοδο της χριστιανικής αστικής ελίτ, καθώς και για τη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής κοινωνικής ιδεολογίας μέσω της κοινής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της κουλτούρας και των πολιτικών ιδεολογιών εθνικής και κοινωνικής χειραφέτησης. Η αρμενική πολιτιστική αναγέννηση του 19ου αιώνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κύρια επιστημονική προσοχή είχε δικαιολογημένα στραφεί στο κεντρικό γενοκτονικό γεγονός, τη γενοκτονία των Αρμενίων του 1915-16. Αλλά οι Τούρκοι δολοφονούσαν συστηματικά τους Αρμένιους και τους άλλους Χριστιανούς καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου 1894-1924. Στη δεκαετία του 1890, ο Σουλτάνος Αμπδουλχαμίδ προώθησε μια μορφή πολιτικού Ισλάμ εις βάρος του πολυεθνικού και πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας, ο οποίος μέχρι τότε εξυπηρετούνταν από το σύστημα των Μιλέτ και την κοινωνική οργάνωση των χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων. Ως αποτέλεσμα, οργάνωσε τα συντάγματα ελαφρού υπηκού Χαμιδιέ, που αποτελούνταν κυρίως από Τουρκομάνους και Κούρδους Ατάκους.
είχαν επίσημη αποστολή να προστατεύσουν τα αεροπορικά σύνορα από τη ρωσική διήθηση, αλλά ουσιαστικά έγιναν η δύναμη που διέπραξε σφαγές κατά των Αρμενίων και άλλων χριστιανικών κοινοτήτων την περίοδο από τη δεκαετία του 1890 μέχρι περίπου τις αρχές της δεκαετίας του 1910. Περίπου 300.000 χριστιανοί, κυρίως Αρμένοι, δολοφονήθηκαν από μουσουλμάνους ή πέθαιναν από αιτίες που σχετίζονται με αυτές τις σφαγές κατά την περίοδο 1894-1896. Οι σφαγές σημαντοδότησαν την έναρξη αυτού που ονομάστηκε 30ετής γενοκτονία και η οποία διήρκησε μέχρι το 1924, δηλαδή την εγκαθίδρυση του γερμανικού καθεστώτος στην Τουρκία. Οι Αρμένοι, ωστόσο, αντιμετώπισαν τις πιο σκληρές μορφές εθνοκάθαρσης. Μέχρι το 1915, η ηγεσία των νεότυπων είχε μετατρέψει τη στρατηγική της υποστήριξης του πολιτικού Ισλάμ σε στρατηγική συστηματικής εθνοκάθαρσης και εκτουρκισμού στην Ανατολική Μικρά Ασία. Δημιούργησαν μονάδες ειδικής οργάνωσης ως μέρος του τουρκικού στρατού, αναθέτοντάς τους την εξόδωση των χριστιανών και κυρίως των Αρμενίων. Σύμφωνα με τον Τούρκο ερευνητή Τανέρα Ξάμ, οι εκτιμήσεις για τους δολοφονηθέντες 1915-1916 κυμαίνονται πάνω έως και 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Τόσο για τους Οθωμανούς όσο και για τους εθνικιστές Τούρκους. Από την εποχή του Αμπντουλχαμίδ και των Νεότουρκων μέχρι την άνοδο του Κεμάλ Ατατούρκ στην εξουσία, ο στόχος παρέμενε ο ίδιος. Η αποχριστιανοποίηση του κράτους. Τα μέσα, η δομή του μηχανισμού γενοκτονίας, η αποτελεσματικότητα και η ιδεολογία πίσω από την πρόθεση γενοκτονίας διέφεραν. Αλλά αυτό δεν άλλαξε τον βασικό στόχο. Οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι και οι εθνικιστές του Ατατούρκ μοιράζονταν την ίδια στρατηγική. Και έτσι προχώρησαν στην εξόντωση όλων των χριστιανικών κοινοτήτων, των Αρμενίων και μετά των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Η αντίδραση των χριστιανικών κοινοτήτων σε αυτά τα μοτίβα εθνοκάθαρσης ήταν μια αμφιλεγόμενη και πολυκεντρική διαδικασία και σε καμία περίπτωση μια γραμμική πορεία ανάπτυξης, καθώς επηρεάστηκε από τη διεθνή, περιφερειακή ή τοπική κοινωνικοπολιτική δυναμική. Ορισμένες χριστιανικές κοινότητες παρέμειναν αρχικά προσιλωμένες στην παραδοσιακή στρατηγική της συμπόρευσης του Οθωμανικού κράτους. Αλλά με την πορεία των γεγονότων κατέβηκαν στην ένοπλη αντίσταση και ζήτησαν πολιτική αυτονομία. Άλλες αναζήτησαν την προστασία ξένων δυνάμεων, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουν στη συνέχεια πόσο εύθραυστη ήταν αυτή η προστασία και αναγκάστηκαν να φύγουν στην εξορία. Στρατηγικές όπως η ένοπλη αντίσταση και η ενσωμάτωση στον αραβικό εθνικισμό οδήγησαν σε σοβαρές εσωτερικές ρήξεις της κοινότητας. Οι Αρμένοι και οι υπόλοιπες κοινότητες των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό θύμα και των αλλαγών στο διεθνές σύστημα την περίοδο 1890-1915. Παρότι βρίσκονταν σε μια περίοδο τεράστιας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ακμής, δεν αντελήφθησαν εγκαίρως στις αλλαγές αυτές και δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν μια ενιαία στάση απέναντι στην γενοκτονική στρατηγική των Οθωμανών, των Νεότουρκων και των Κεμαλικών, με αποτέλεσμα να συμφυγούν. Ερχόμενοι στο σήμερα, δεν έχουμε ίσως σκεφτεί ότι η λεγόμενη μεταψυχροπολεμική περίοδος έχει διανύσει παραπάνω από 30 χρόνια, περίπου 34 χρόνια, λίγο λιγότερα, δηλαδή 7 λιγότερα χρόνια από αυτό που λέγαμε ψυχρό πόλεμο. Πρόκειται για μια πολύ μακρά περίοδο. Βρισκόμαστε τώρα σε μια μεταβατική φάση του διεθνούς συστήματος. Μετά το 1990, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να επιβάλλουν ένα μονοπωλικό μοντέλο διεθνούς συστήματος. Και πράγματι, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ηγεμονική θέση της Ουάσιγκτον δεν αμφισβητείται από κανέναν. Αυτό που σήμερα βλέπουμε να εκτελήσεται ως κρίση του διεθνούς συστήματος, με κορύφωση τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι η ανάδυση περιφερειακών δυνάμεων που θέλουν να είναι ηγεμόνες πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά στην περιφέρειά τους. Προφανώς, η ηγεμονική αυτή διεκδίκηση των περιφερειακών δυνάμεων τις φέρνει αντιμέτωπες με την υπερδύναμη, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να απολέσει την παγκόσμια επιρροή της. Την ίδια στιγμή, περίπου 100 χώρες κατά τον Economist, μεταξύ αυτών η Ινδία, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Αίγυπτος και άλλες, συγκροτούν βαθμιαία μια νέα ομάδα δεσμεύτων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στα νέα ψυχροπολεμικά στρατόπεδα της Δύσης από τη μια και Κίνας-Ρωσίας από την άλλη, αλλά να αναπτύσσουν ισόρροπες σχέσεις, κυρίως οικονομικές και με τις δύο πλευρές.
Η συγκρότηση αυτής της ομάδας, που δεν είναι σε καμιά περίπτωση ομοιογενής, αυξάνει τη ρευστότητα και την επισφάλεια στο διεθνές σύστημα. Εκμεταλλευόμενη αυτή τη ρευστότητα, η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να διεκδικήσει τη θέση του περιφερειακού ηγεμόνα σε μια περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο ως τον Κάφκας. Υποδαφλίζοντας ή ενισχύοντας ανοιχτά τον τυχοδιοκτισμό των συμμάχων της, τους χρησιμοποιεί ως βάση υλοποίησης της ηγεμονικής στρατηγικής της. Η ενίσχυση του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας και η προσπάθεια στραγγαλισμού του Αρτσά, η ανάμειξή της στη Λιβύη και τη Συρία, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν πλευρές της στόχευσης της Άγκυρας να γίνει ο ηγεμόνας της ευρύτερης περιοχής. Και ερχόμαστε στα λιδάρματα, ή αν θέλετε, στα σημεία της ιστορίας του 19ου αιώνα που μας αφορούν σήμερα. Και σήμερα η ρευστότητα στο διεθνές σύστημα δημιουργεί σοβαρές απειλές για έθνη-κράτη όπως η Αρμενία και η Ελλάδα. Οι δύο χώρες θα πρέπει να σφυριλατήσουν τη στενή συνεργασία τους, στηριζόμενοι στο πλεονέκτημα της πολιτικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας, δηλαδή να παίξουν στο γήπεδο του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας και των διεθνώς αναπροσμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ανόητο να πιστεύει κανείς ότι γίνεται επιστικότερο στη διεθνή πολιτική όταν εμφανίζεσαι απολύτως κοινικός. Τελευταία, η διπλωματία των αγωγών έχει καταστεί ιερή αγελάδα των διακρατικών σχέσεων. Αλλά η περίπτωση της Ουκρανίας αποδεικνύει ότι αν μια χώρα είναι ενεργειακός κόμβος ή χώρος γέλευσης αγωγών, σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίσει την ασφάλειά της. Η ένταξη στις συμμαχίες των μεγάλων δυνάμεων είναι ίσως αναπόφευκτη, αλλά η δραματική ιστορία των δύο εθνών μας δείχνει πως δεν μπορούμε να συνηθιζόμαστε μόνο σε αυτές για την επιβίωσή μας. Σταθερές συμμαχίες που βασίζονται σε ιστορικές σχέσεις φιλίας και κοινές στρατηγικές για την ειρήνη στην περιοχή μπορούν να αποτελέσουν πραγματικούς άξονες σταθερότητας. Στον ύστερο 19ο αιώνα, οι Έλληνες, οι Αρμένοι και γενικά οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής δεν κατάφεραν να σφυριλατήσουν μια αποτελεσματική ενωτική δράση που θα απέτρεπε την αρμενική και την ποντιακή γενοκτονία. Σήμερα, όλοι εμείς εδώ και εκατομμύρια Αρμένοι και Έλληνες σε όλη την οικουμένη έχουμε αποστολή να κτιστεί όχι απλά μια συνεργασία, αλλά μια αραγής στενή συμμαχία των δύο κρατών απέναντι στον αναθεωρητισμό των γειτόνων μας. Είναι αναγκαίο για την επιβίωσή μας σε ένα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Το αρμενικό ζήτημα έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ορόσημο για τον αγώνα αποτέλεσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1986, με το οποίο αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Αρμενίων. Ακολούθησαν πολλά εθνικά, πολιτιακά και ομοσπονδιακά κοινοβούλια που αναγνώρισαν επίσημα τη γενοκτονία. Μεταξύ αυτών, βεβαίως, αυτά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σήμερα, 108 χρόνια μετά, η Τουρκία συνεχίζει την άνδεικτη στάση της άρνησης του εγκλήματος και της διαστρέβλωσης της ιστορίας. Η Τουρκία, η οποία υποτίθεται ότι ακολουθεί πορεία του δημοκρατισμού, εξακολουθεί να περιφρονεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών της. Το περίφημο άρθρο 301 του Συντάγματος, βάσει του οποίου διώκεται ποινικά η αναφορά και μόνο της λέξης γενοκτονία, αποτελεί ένα παράδειγμα για το πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία τις αρχές και τις ηθικές αξίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η αναβίωση του παντουρανικού οράματος είναι φανερή σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Η Τουρκία προκάλεσε και ενθαρρύνει την επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν απέναντι στον αρμενικό πληθυσμό του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Οι σφαγές των Νεότουρκων συνεχίζονται κατά καιρούς με τις σφαγές των Αρμενίων στο Σουγκάιτ και το Μπακού, όπου τον Φλεβάρι του 1988 η αζερική κυβέρνηση προέβησε νέα γενοκτονία σε βάρος των αυτόχθονων Αρμενίων της περιοχής, προκειμένου να καταστήλει το απελευθερωτικό κίνημα στον Αγκόρνο Καραμπά. Ενώ το 2020 προέβησε ολοκληρωτική επίθεση εναντίον του. Το έγκλημα της γενοκτονίας του 1915 και όλων των θηριωδιών που ακολούθησαν παραμένει ατιμόρυτο και τα θύματα της αποτροπιαστικής αυτής θηριωδίας αδικαίωτα. Η γενοκτονία των Αρμενίων αποτελεί μια μελανή κοιλίδα ντροπής για την παγκόσμια ιστορία. Οι ψυχές των νεκρών μας δεν θα ησυχάσουν αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. Το θέμα δεν είναι μόνο συναισθηματικό, δεν είναι εθνικό, δεν αφορά μόνο στους Αρμένιους. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μακαριώτα, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άγγελος Ιρίγος, οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, κ. Κεφαλογιάννη Όλγα, κ. Ιωάννης Μελάς, κ. Μαρκόπουλος Δημήτριος, οι υποψήφοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, κυρία Μακεδονία Κουτσουμπέλη Λούρη, κύριος Χρήστος Σπίτσης, κύριος Μαριέτης Λουκάς, υποψήφοι βουλευτές ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κύριος Λεωνίδας Αθανασιάδης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Αθηνών Κωνσταντίνος Πογδάνος, οι υποψήφοι βουλευτές της Πατριωτικής Ένωσης, κύριος Γιάννης Μαλταμπές, κύριος Τηλιανός Οχανεσιάν, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκπροσωπεί ο κύριος Ιωάννης Παλάφας, υποψήφιος βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών. Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ εκπροσωπεί ο κύριος Μίλης Νικόλαος. Το ΜΕΝΑ 25 εκπροσωπεί ο πρώην υπουργός Δημήτρης Στρατούλης. Την Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής εκπροσωπεί ο ανεξάρτητος βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Μογδάνος. Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρίτανης διπλωματικού σώματος κύριος Κυριάκος Κενεβέζος. Ο ειδικός γραμματέας υποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, κ. Ζαφυρόπουλος Γρηγόρης. Ο δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μόραλης. Ο εκπρόσωπος δημάρχου Αθηνών, αντιδήμαρχος κ. Κολάτος Ευγένιος. Ο αντιδήμαρχος Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιασμένης, κ. Οσάνα Καραγιάν. Εκπρόσωπος αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, υπονάβαρχος Χρήστος Κεπαρνάκος. Ο εκπρόσωπος ΓΕΣ Συνταγματάρχης Ιωάννης Σκούρας,
εκπρόσωπος ΓΕΝ Παναγιωτούλης Νικόλαος, εκπρόσωπος ΓΕΑ Ταξίαρχος Ζουμπουλέκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Αντιπλήρχος Πετρόπουλος Ελευθέριος, εκπρόσωπος Αρχηγού Ελλάς Ταξίαρχος Γιαναδάκης Ιωάννης, συνταγματάρχης Βαμβακάς Κωνσταντίνος, αστυνομικός διευθυντής Νοτιοανατολικής Αττικής Τόλιας Ηλίας. Ο πρόεδρος Ασυρίων Ελλάδος κ. Κυριάκος Ματσάρας, ο εκπρόσωπος Ασυρίων Ελλάδος κ. Μπράιαν Ιωχάνα, ο πρόεδρος της Παμποδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Γιώργος Βαρχινιάδης, ο πρόεδρος Ένωσης Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλλού κ. Θοδωρής Μακρύδης, ο εκπρόσωπος Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Δημήτρης Δεουδές, ο πρόεδρος Συλλόγου Ελληνοαρμενικής Φιλίας κ. Αντώνιος Παυλίδης. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Στο σημείο αυτό, η σημερινή μας εκδήλωση έφτασε στο τέλος της. Θα ακολουθήσει πορεία προς το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου και θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων. Η πορεία θα ξεκινήσει άμεσα, μετά το τέλος της εκδήλωσής μας. Και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ θερμά και από καρδιάς για την παρουσία σας.